Τα στοιχεία αυτά έχουν προκύψει από την έρευνα της αστυνομίας, δηλαδή το βίντεο αυτό κυκλοφόρησε από ηλεκτρονική διεύθυνση στα κατεχόμενα. Ναι, 6 μήνες μετά από την κυκλοφορία αυτού το βίντεο, 3 ημέρες μετά από τη διαγραφή μου, με τον παράνομο τρόπο με τον οποίο διαγράφηκα, κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο για να μείναμε τα απορίσματα από την αστυνομία εδώ και καιρό. Και μας εγνωστοποιήθηκε, για να είμαστε ακριβεί, στη συνεργάτητα μου, την οποία προσπάθησαν να παγιδεύσουν με απότερο στόχο να με πλήξουν εμένα πολιτικά και να με υποσκάψουν, ότι αυτό το βίντεο, το περιβόητο IP address, ναι, βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Ναι. Για να μην μπορεί να εντοπιστεί δηλαδή, ναι, το IP, για να μην μπορεί να εντοπιστεί, γιατί δεν υπάρχει συνεργασία. Δεν ξέρω αν μπορούσε να ζητήσουν από τις αρχές εισαγωγικά των κατεχομένων περαιτέρω διερεύνηση στην αστυνομία. Γνωρίζω ότι σε άλλες περιπτώσεις το έπραξε αυτό. Ναι, για σοβαρές εγκληματικές περιπτώσεις γίνεται. Ναι. Υπάρχει μια υποτυπώδη συνεργασία για θέματα λοιπόν, που αφορούν εξιχνίας. Να παρατηρήσω ότι στα κατεχόμενα προσφεύγουν οι εγκληματικές οργανώσεις, αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν τις βρώμικες δουλειές τους. Ναι. Και νομίζω είναι όλοι καταλαβαίνουν. Άρα σας στοχοποίησε εγκληματική οργάνωση, θέλετε να πείτε. Συγγνώμη. Σας στοχοποίησε εγκληματική οργάνωση. Προφανώς τι ήταν. Όταν δείτε την επιχειρηματολογία η οποία αναρτήθηκε πάνω στο συγκεκριμένο βίντεο, η επιχειρηματολογία που αναρτήθηκε εκείνη την περίοδο από τους κρατούντες στην ΕΔΕ. Και είναι η ίδια επιχειρηματολογία, είτε σε επισκέψεις σε συλλόγους, είτε σε επαρχιακές επιτροπές, είτε και σε, ακόμα και σε δημόσια αναπτυχία. Άρα για να καταλάβω, γιατί είναι σοβαρό αυτό που υπόθηκε. Κύριε Παπαδάκη, για να καταλάβω, αυτό που θέλετε να πείτε είναι ότι υπήρξε μια υποκίνηση ή συνεργασία του κόμματος, στο οποίο ανοίγατε μέχρι πρόσφατα, με ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκληματικά στοιχεία. Δεν είχα ποτέ εχθρούς στη ζωή μου. Ποτέ δεν είχα εχθρούς στη ζωή μου. Ακόμη και οι πολιτικοί μου αντίπαλοι ποτέ δεν τους θεωρούσα πολιτικούς αντιπάλους, αλλά άνθρωπους με διαφορετική άποψη. Αυτό το βίντεο δεν κυκλοφόρησε πριν 3 χρόνια. Κυκλοφόρησε 3 μέρες μετά από τη διαγραφή μου. Ναι, το ξέρουμε. Κυκλοφόρησε με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Ναι. Δεν είχε κάποιος λόγος, θα σας πω και κάτι άλλο. Έχει υποβάλει, μάλιστα υπάρχει αγωγή εναντίον συνεργάτη του κυρίου Σιζόπουλου, ο οποίος διακινούσε αυτό το βίντεο μόλις αναρτήθηκε μέσα στο διαδίκτυο. Τι είναι το διακινούσε, το έστελνε σε άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Πήρατε σε ανύποπτο χρόνο ειδοποίηση για να δείτε αυτό το βίντεο. Ναι. Να μην το λησμονάτε αυτό. Ναι. Έχουν εντοπίσει δηλαδή ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε τη διανομή? Όχι, αυτός που ένας εξ αυτών που έκανε τη διανομή το έχει κινηθεί και αγωγή. Αλλά ποιος το ανέκτησε το βίντεο, η αστυνομία προβάλλει τον ισχυρισμό ότι επειδή έχει αναρτηθεί από τα κατεχόμενα δεν μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω. 6 μήνες μετά το σημειώνω. Ναι, ναι, απλά θέλω να ξεκαθαρίσω όμως, κύριε Παπαδάκη. Εσείς είστε βέβαιος δηλαδή τώρα ότι στέλεχος της ΕΔΕΚ είχε συνεργασία με εγκληματική οργάνωση η οποία πήγε στα κατεχόμενα για να αναρτήσει και να κάνει τη διανομή αυτού του βίντεο? Αυτός που πάει στα κατεχόμενα για να αναρτήσει τέτοιου είδους βίντεο, τι είναι? Δεν είναι εγκληματίας. Ναι. Δεν είναι, φοβάται γιατί δεν βγήκε δημόσια ή γιατί δεν είπε να το αναρτήσει από τις ελεύθερες περιοχές? Αφού είχα κάτι εις βάρος μου, ας το αναρτούσε από τις ελεύθερες περιοχές. Γιατί, ναι, πήγε στα κατεχόμενα? Ξέρουμε τι πάει στα κατεχόμενα. Πάνε έμποροι ναρκωτικών, αυτοί οι οποίοι κάνουν τις βρωμοδουλειές τους. Καλά, και ένας απλός πολίτης μπορεί να πάει και να κάνει την ίδια πράξη. Κάνουν τις βρωμοδουλειές τους. Να πάει σε ένα διαδικτυακό καφέ και να ανεβάσει ένα βίντεο. Δεν ξέρω, αυτά τα κόλπα τα γνωρίζουν, φαίνεται, κάποιοι άλλοι πολύ καλά. Ναι. Εγώ δεν τα γνωρίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα και πώς θα κινηθείτε εσείς με αυτή την πληροφορία ή δεν μπορείτε να την αξιοποιήσετε? Πώς να αξιοποιηθεί, όταν η αστυνομία μας λέει ότι δεν μπορεί να βρει ποιος είναι αυτός ο οποίος ανέβασε το πρωτογενές υλικό το οποίο δεν μπόρεσε να το εντοπίσει? Τι είμαι εγώ, η CIA? Από εκεί και πέρα εγώ ακολουθούν παρουσιάσεις στα δικαστήρια, μία παρουσίαση σε σχέση με το αίτημα μου για αναστολή της απόφασης του στημένου πειθαρχικού συμβουλίου, για να μην το ξεχνούμε, και βεβαίως μία παρουσίαση σε σχέση με τη γνωμοδότηση του επαρχιακού δικαστηρίου Λευκουσίας σε σχέση
με το έγγραφο υποχρεώσεων που είπε ο τώρα, κύριε Παπαδάκη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Μου ήρθε τώρα μια επίσημη ανακοίνωση από την ΕΔΕΚ. Να τη διαβάσω, να σχολιάσουμε λίγο μαζί. Διαβάσει. Ναι, καμία εμπλοκή, λέει ο τίτλος εδώ, η ανακοίνωση τύπου της ΕΔΕΚ στην εν λόγω υπόθεση. Και σε εισαγωγικά ξεκινάει και λέει ότι φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, όπως κατέρευσαν οι καταγγελίες του κυρίου Δημήτρη Παπαδάκη στην αστυνομία σε βάρος τελεχών του κόμματος. Έτσι και τώρα με την ανακοίνωση επιβεβαιώνεται πως η ΕΔΕΚ δεν είχε και δεν έχει καμία εμπλοκή στην ανάρτηση του επίμαχου βίντεο. Εξάλλου είναι πολύ καλά γνωστό ότι η ΕΔΕΚ δεν διαθέτει επαφές με τα κατεχόμενα και δεν είχε κανένα λόγο να δημοσιοποιήσει ένα τέτοιο βίντεο αρκετές μέρες μάλιστα μετά τη διαγραφή του. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι ας επικεντρώσουν την προσοχή τους και ας αναζητήσουν αλλού τους ύποπτους, όχι στην ΕΔΕΚ. Σας λέει η ΕΔΕΚ. Σας απαντά. Τρεις ημέρες μετά τη διαγραφή μου αναρτήθηκε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο και δεν ήταν αρκετές ημέρες και δεν ανέμενε ότι θα υπήρχε διαφορετική ανακοίνωση από πλευρά ΕΔΕΚ. Το ζητούμενο είναι ότι ο Κύπριος πολίτης και ειδικότερα ο ΕΔΕΚΙΔΙΣ αντιλαμβάνεται από πού προέρχεται αυτό το βίντεο. Ναι, δεν υποδεικνύεται όμως άμεσα για να μπορεί να προχωρήσει η υπόθεση ότι υπάρχει σχέση με την ΕΔΕΚ. Τώρα κάποιος μπορεί να κάνει σενάρια. Σε σχέση ένα. Με ποιον πράγμα δικαιώθηκε η ηγεσία της ΕΔΕΚ για να μην χρησιμοποιούμε. Ενώ δεν φαίνεται ότι είναι ένα πρόσωπο που ανήκει εκεί στον κομματικό σχηματισμό. Της Γενικής Εισαγγελίας ότι κατέστραψαν τα έγγραφα, τα τεκμήρια τα οποία ζητούσαμε, γιατί έδιναν με την ίδια σπουδή όπως προέτρεξαν προχθές να παραδώσουν σε σχέση με το φάκελο Ιωτάτου Τσαζίρα τα έγγραφα στην αστυνομία και αντίθετα δήλωναν κόλλημα καθ' όλη τη διάρκεια και μετά επικαλέστηκαν ότι ήθελαν. Πέρασε το διάστημα των 30 ημερών. Νομίζω ο καθένας καταλαβαίνει κύριο Στράτσο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να είστε καλά.